Έχουμε τελειώσει με το κορονοσκάνδαλο. Με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν επί κορονοϊού, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή, θα έλεγα υπερκομματική, διακομματική ή και από πολίτε, για να μάθουμε τελικά τι εγκληματικέ ευθύνε και ποινικέ και αστικέ των ανθρώπων που μα κατέστρεψαν. Κυρίε <Κι> και κύριοι, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα 22 του μηνό. Είμαστε στο κανάλι εδώ ζωντανά με τη βοήθειά σα, εσά, του παραπάνω από 21.000 ανθρώπου που μα στηρίζετε. Και ακόμα πιο πολύ με την όθηση που μου δίνουν οι υποστηρικτέ και οι πάντοτε του καναλιού, δεν ξέρετε τι χαρά μου δίνει να βλέπω ανθρώπου οι οποίοι λένε Θα στηρίξω το Σταύρο, θα στηρίξω το κανάλι. Για να υπάρχει μια ελεύθερη φωνή η οποία παρουσιάζει την πραγματικότητα όπω είναι και όχι όπω μα τη δείχνουν. Και να μπορούμε να έχουμε υλικό να το κοινοποιούμε σε φίλου και γνωστού και να λέμε: «Ξέρεις κάτι, φτάνει πια με τα ψέματα. Να τσακίσουμε αυτό το πολιτικό σύστημα, το προδοτικό, το ανθεληνικό, το αντιδημοκρατικό. Οι άνθρωποι αυτοί μου δίνουν δύναμη, οι υποστηρικτέ και οι πάτρονε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε η φωνή και η δύναμή μου. Για όλου του υπόλοιπου, αν θέλετε και εσεί να βοηθήσετε, κάτω στην περιγραφή μπορείτε να δείτε πώ θα γίνετε υποστηρικτή ή πάτρονα του καναλιού. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα μα. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν χώρε οι οποίε λειτουργούν καλύτερα. Η Ελλάδα τα ψεματα υπαρχουν χωρε που οποιε λειτουργουν καλυτερα η ελλαδα ειναι ο τελευταίο τροχό τη κοινοβουλευτική αμάξη. Είναι στον πάτο των κοινοβουλευτικών καθεστώτων. Κοινοβουλευτισμό σημαίνει ολιγαρχία, σημαίνει κυριαρχία τζακιών, ανα, ανάξιων, ανίδεων, αγράμματων, αμόρφωτων. Σημαίνει και κυριαρχία συμφερόντων, δηλαδή των ε, οικονομικών συμφερόντων κατά βάση, ανθρώπων που εξαγοράζουν του πολιτικού, οι οποίοι ούτω ή άλλω είναι σκουπίδια. Άρα σου λέει: Αν δώσω λεφτά να εξαγοράσω του φελού. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, αυτή, αυτή την έννοια. Άλλε χώρε σε καλύτερη μοίρα, συγκεκριμένα, είπα. Μπορώ να πω ότι έχουν προσπαθήσει να μάθουν τι ακριβώς σημαίνει επί δεν έχουν εγκληματικά ξεχάσει και έχουν δώσει ασυλίες σε πολιτικούς και γιατρουδάκους και εγκληματίες του συστήματος της υγειονομικής, που υποτίθεται περίθαλψης της χώρας, για να μπορούν, μάλλον, το ελεύθερο και ασυλία, ουσιαστικά ασυλία, αποδίωξη για τα εγκλήματά τους. Αυτό το έχουν κάνει εδώ, στη χώρα μας, και μάλιστα έχουν... Ε, Απορροφήσει στο πολιτικό του σώμα κάτι για τουρδάκου, κάτι για λαμπούκε, κάτι θίτσε εκεί πέρα για νοβέφε. Έχουν προσπαθήσει να του προστατέψουν και να του ενισχύσουν κιόλα όλου αυτού που ήταν μαζί με το προδοτικό πολιτικό σύστημα σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι επικορνοϊού. Μπορούμε τώρα για εργοστάσια με μάσκε, λεφτά για εμβόλια κτλ. τα εγκλήματα. Να μην πούμε, κατέστρεψαν εταιρείε, κατέστρεψαν αεροπορικέ, κατέστρεψαν, στήριξαν άλλε αεροπορικέ, εξαγόρασαν αεροπορικέ και έχουμε δει τώρα αεροπορικέ να έχουν γίνει ε, με πολύχρωμε γυρλάντε και με την Go Aτζέντα και με τι αθλειότητε τη Δύση. Έχουμε δει ε, να έχουν εξαγοραστεί όλοι οι δημοσιογράφοι να είναι όλοι φελή, να είναι όλοι φερέφωνα και ε, ενεργούμενα και να ξεφτελίζονται και ντρέπομαι για λογαριασμό του. Έχουμε δει λοιπόν τι σημαίνει στην Ελλάδα κορονοϊό και τι άφησε πολιτικά και κοινωνικά με τα πειράματα που κάνανε. Η Αμερική λοιπόν έχει φτιάξει μια επιτροπή. Στη, αυτή τη στιγμή υπάρχει στην, στο Κογκρέσο, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, επιτροπή η εξετάζει τα, τα πολιτικά εγκλήματα. Και πολύ πιθανό να βρεθούν και κάποιοι άνθρωποι με βραχιολάκι, με, με ροζ γούνινο βραχιολάκι, οι. Θυμάστε κάτι συχάματα που βγαίνουν και εδώ, οι αντίστοιχοι του στην Αμερική, κάθε μέρα και λέγανε τον αριθμό των θανάτων, αυτά τα, τα συχνά πολιτικοί εγκληματίε που τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Πολύ πιθανό να βρεθούν πίσω από ε, ροζ αλυσίδε στην. Ε, κάγκελα και αλυσίδε τη ΗΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει, γιατί πράγματι υπάρχει εξαστική επιτροπή εδώ, η οποία προχώρησε σε ενδιαφέρουσε αποκαλύψει. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο Άντωνη Φάουτσι, τον ξέρετε, το πρόσωπο πίσω ουσιαστικά από, το, από όλα αυτά τα θέματα του κορονοϊού. Από αυτόν πέρανε γραμμή και τα σχάματα δικά μα εδώ, οι, οι poison doctors, οι, οι, δηλητηριο, οι δηλητηριογιατροί που βγαίνουν στι τηλεοράσει με του δηλητηριοδημοσιογράφου. Ο νούμερο ένα δηλητηριογιατρό το, το κοράκι του θανάτου και του λιμού και τη πανόλη ήταν ο Τη είπα ότι έλεγε εδώ ταύτινε και τα αναμασούσαν εδώ τα, τα συχάματα εδώ οι δικοί μα. Ε, εδώ λοιπόν ε, 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 τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Υπήρξαν διάφορε αποκαλύψει στην Επιτροπή αυτή. Αρχικά ένα ενδιαφέρον που ομολόγησε ουσιαστικά ήταν ότι, θα έπρεπε, ότι υπήρξε μια ε, οδηγία η επικράτησε και στη χώρα μας και ήταν η οδηγία που έκλεισε τα σχολεία. Το λέω επειδή διδάσκομαι καθηγητή διεθνών σχέσεων και έκλεισε τα σχολεία αυτή η οδηγία. Η οδηγία του να δημιουργηθεί ένα όριο κοινωνική απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πολιτών ουσιαστικά. Και ότι αυτό θα περιόριζε, θα βοηθούσε να περιοριστεί η ε, διασπορά του κορονοβιρουσίου, του κορονοϊού, τη κορώνα. Και ότι το ρωτήσαν λίγο πώ σκεφτήκατε, λέει, πώ προκέκυψε αυτά τα δύο μέτρα που τα κάνανε εδώ, κάτι γράφω. Κάτι γραφιάδε του Μητσοτάκη, κάτι bulldog του Πολέμου, που μετά πήγανε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι να μην πω. Όλοι αυτοί λοιπόν που τα, κάνουν, τα έχουν κάνει τη, τη μασιμε... το... τα φτύσματα του Χφάουτσι, τα πέτα, τρώνε ακόμα εδώ πέρα. Πώ ακριβώ λέει τα, τα παράγατε, ε, κύριε Φάουτσι. Και λέει ότι τα παραγάγατε. Ε, λέει, ε, προέκυψε λέει τυχαία. Ξαφνικά λέει εμφανίστηκε αυτό το μέτρο των ε, δύο, το, το, ναι, αυτή η πρόταση των δύο μέτρων τη κοινωνική απόσταση, χωρί λέει κάποια επιστημονική έρευνα. Ωραία, κάπω προέκυψε. Τι είναι, ρε μπάρμπα, αλήθεια. Ρε Ιταλό, ο, μαφιός, ο σίχαμα, αλήθεια. Το, το Σίχα λοιπόν μίλησε στην α, επιτροπή αυτή για την πανδημία του κορονοϊού και είπε ότι ουσιαστικά αυτή η οδηγία, η οποία την υποστήριξε πλήρω ο ίδιο και άλλα εκτρώματα σε όλο τον πλανήτη, εκτρώματα τη ποιότητά του και τη πολιτική απόχρωση του κόμματό του, Ποια είναι το κόμμα αυτό, το εν λεγόμενο νέο κόμμα. Νουζού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μα το αντίστοιχο. Ε, λέει το. Ε, ναι, δε, δε, δεν έχουμε κάποια, κάποια σχετική επιστημονική κατάρτιση για να το προτείναμε αυτό. Ε, Όπω αυτή την δήλωση την αποκάλυψε, γιατί είναι κλειστή η επιτροπή. Την αποκάλυψε ο πρόεδρο τη επιτροπή, ο Μπραντ Βένστραπ, ο οποίο είναι ρεπουμπλικάνο από το ΟΧΑΙΟ και είναι και ο ίδιο γιατρό. Είπε λοιπόν ότι μα αποκάλυψε, αποκάλυψε, μάλλον ο πρόεδρο τη επιτροπή, πω ο, ο κύριο Φάουτσε του είπε ως παιδιά προέκυψε αυτή η οδηγία και ουσιαστικά για δύο χρόνια κλείσαμε τα σχολεία μέσα στην πανδημία, ακριβώς λόγω αυτής της, σε αυτού του μέτρου, α, ε, χωρίς να υπάρχει καμία, δηλαδή κατέστρεψαν τα παιδιά μα ουσιαστικά και τη μόρφωσή του, απλά για το γυνάτι και τα μάτια του σκορδαλιά, του ενό του άλλου, δεν ξέρω πιανού, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ποιοι προέβαλαν αυτά τα μέτρα και αυτέ τα φυρμάνια για να καταστρέψουν κοινωνίε και να ηλικιοποιήσουν, να του κάνουν ηλίθιου δηλαδή, του πολίτε οι οποίοι θα μπορούσαν να αντισταθούν αύριο μεθαύριο στην ευρωελική πραγματικότητα που ετοιμάζεται και πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπει. Ε, το ρώτησαν επίση σχετικά με την πρόσφατη μελέτη στη Μασαχουσέτη, σε σχολεία τη Μασαχουσέτη, όπου ε, βρήκανε πω και ένα μέτρο, μόνο το μισό από ό,τι πρότεινε, και ένα μέτρο κοινωνική απόσταση, ή μάλλον απόσταση μεταξύ φοιτητών, ε, οδηγούσε στα ίδια ακριβώ. Εσύγκριβος, σε συγκεκριμένε περιπτώσει εμφάνιση του κορονοϊού, και ότι δηλαδή είτε με δύο μέτρα που μα προτείνατε είτε με ένα μέτρο, σχετικά με τη μελέτη, δεν υπήρχε καμία αλλαγή στον αριθμό των κρουσμάτων. Ο Φάουτς είπε ότι ναι, λέει θα, θα το ελέγξουμε, δηλαδή, θα το εξετάσουμε αυτό που μου λέτε και θα επανέλθουμε ουσιαστικά. Θα ενημερώσουμε ε, και στο μέλλον τι σχετικέ μα ε, προτάσει. Ποιο μέλλον, ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ λοιπόν, ο Φάουτσι, ο οποίο τον στήριξαν ουσιαστικά ο Biden κατά αλλά και ο Τραμπ στην αρχή, θυμάστε, δεν ήξερε, είχε φοβηθεί πάνω, τα είχε χαμένα, λέει, ό,τι μου πει ο Ταλαμαφιόζος, ε, ομολόγησε ουσιαστικά ότι υπήρξαν, λέει, συστηματικές, συστηματικά λάθη στο σύστημα της δημόσιας υγείας και ουσιαστικά, ναι, και, και διαδικαστικά και ουσιαστικά και ότι αυτά τα λάθη, ομολόγησε ο Φάουτσι, ε, ιδίως Μάλλον όχι, οδήγησαν επίση σε ε, ε, υποχρεωτικότητε εμβολιασμού σε σχολεία και σε επιχειρήσει. Δηλαδή έκανε λάθο ο Φάουτσι. Ξαναλέω εδώ, είναι, είναι σκουπίδι ενάσχετη. Απλά παίρναν τι ηλικιότητε και τα λάθη του Φάουτσι και βγαίνανε με την έπαρση του ειδικού κάτι νούμερα, κάτι πολιτικά χτυκά, κάτι άλλα φαντάσματα, κάτι μουμίε, κάτι, κάτι, κάτι γλιώδη κάτι τύποι. Να μην πω τώρα, που πολιτικοποιήθηκαν μετά με τον Ιδού και λέγανε τα λάθη του Φάουτσι. Λέει λοιπόν ο Φάουτσι ότι αυτά τα λάθη ουσιαστικά οδήγησαν και σε υποχρεωτικότητε εμβολίου και στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό το λόγο διώξανε και έναν του υγειονομικού εδώ. Ακόμα δεν το έχουν πληρώσει οι νοδούλοι. Μίλησε δύο μέρε στη Βουλή ο Φάουτσι. Δεκατέσσερις ώρε τον είχαν οι βουλευτέ να τον ξεφτυλίσουν και κατάλαβαν πάρα πολλά όπω μα λένε. Επίση ο ομολόγησε τον οδόγησαν σε ομολογία να πει ο Φάουτσι ότι αυτέ οι υποχρεωτικότητε που επέβαλε επευλήθησαν στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερε στην Ελλάδα επευλήθησαν από ό,τι στην Αμερική. Στην Αμερική δεν ήταν. χρειάζεται να στέλνει μηνυματάκια στον Πατακούλη για να τα βλέπει και μετά να τα κάνει δεδομένα εναντίον μα. Να ξέρει τι τρώμε, άμα τρώμε τα γεμιστά ορφανά ή όχι, και τι ώρα βγαίνω από το σπίτι μου κτλ. Με τι αθλειότητε πραγματικά πρέπει να τι πληρώσει αυτέ και ποινικά. Και αυτό και το εγκληματικό όργανο που το στηρίζει, που λέγεται πολιτικό του σύστημα. Αυτέ λέει οι πολιτικέ ουσιαστικά, ομολόγησε ο Φάουτσι, δυστυχώ θα αυξήσουν την, το φόβο και την, το δισταγμό στον κόσμο να κάνει εμβόλια για τα επόμενα έτη που θα έρθουν. Για άσχετα εμβόλια. Δηλαδή, προσέξτε, εμβόλια τα οποία θα έπρεπε να κάνει ο κόσμο με αυτή την αθλειότητα του κορονοϊού και την αθλειότητα του Φάουτσι και των αντίστοιχων εδώ λοιμοξιολόγων και πολιτικών του σταγών, ομολογεί ο Φάουτσι ότι προκαλέσαμε ε, αντιεμβολιστικό κίνημα εκεί που δεν υπήρχε αντιβολιακ... ναι, αντιβολιστικό κίνημα αν, κίνημα αντιεμβολιασμού. Σηνόμη. εκεί που δεν υπήρχε. Και αυτό το κίνημα του αντιεμβολιασμού λέει θα το δημιουργήσαμε δυστυχώ για τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν και γι' αυτό οφείλονται τα λάθη που κάναμε για το αντιεμβολιαστικό, κίνημα. Ε, Επίση, λέει, συμφωνώ, πλέον είναι σαφέ, είπε ο Φάουτσι, ότι διαφορετικέ απόψει είτε δεν τι ακούγαμε, είτε τι ε, λογοκρίναμε εντελώ. Κοιτάξτε εδώ. Φασισμό, τυραννία. Εάν, λέει, έρθει μια μελλοντική πανδημία στο μέλλον, η α, αντίδραση των, της Αμερικής θα έπρεπε να α, καθοδηγείται από τα δεδομένα τα επιστημονικά και από α, μετρήσιμα δεδομένα και όχι από επιστημονικές εντυπώσεις. Με εντυπώσεις κατέστρεψαν κοινωνίες, ολόκουρα, ολόκρους α, επιχειρήσεις κλείσανε κτλ. Ε, ναι, όταν το, το επιμένανε και το ρωτούσαν τι ακριβώ συνέβη εκεί και εκεί κτλ. Και για να ομολογήσει περισσότερα, μπά και τον οδηγήσουν και στη φυλάκα, η απάντηση ήταν Δεν θυμάμαι, ξέχασα, δεν έφταγα εγώ. Ε, είχα πολύ πιο μικρή επιρροή από ό,τι μου καταλογίζεται. Προσπαθούσε ουσιαστικά να ανήψει τα σχήρα του. Ε, για παράδειγμα, έλεγε ότι αν ναι, αυτά τα υποχρεωτικότητε στα σχολεία ήταν αποφάσει των διοικητικών συμβουλίων των σχολείων, δεν έφταγα εγώ. Βέβαια τα σχολεία αυτά ήταν υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τι οδηγίε του Φάουτσι, γιατί αν δεν το κάνανε, θα δέχονταν είτε μηνύσει από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, είτε θα κοβόταν το παραδάκι από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Και τώρα λέει εδώ ο Φάουτσι δεν έφταγα εγώ, το κάνανε μόνο του τα σχολεία, τα διοικητικά συμβούλια. Κοιτάξτε εδώ, σύχαμα. Ε, ναι, επίση μα λέει ότι ε, ήταν, ε, είχε πάλι θα προτείνει στα κολέγια τα Αμερικανικά να επιβάλλουν και εκεί Εμβολια... ε, ε, ε... εμβολίου στους ε... φοιτητέ τους το οποίο ευτυχώς δεν πέρασε γιατί τα ιδρύματα αυτά δεν είναι, ε... είναι μη κρατικά αυτό κλείνω το μάτι σε αυτούς που στηρίζουν τα μόνο τα κρατικά ξέρετε τι γίνεται με τα κρατικά με το στανιό ότι πει ότι κάθε διεφθαρμένος πολιτικός είτε σύγχαμα υπουργό, είτε προδότης βρωμιάρης πρωθυπουργός το θέμα εδώ είναι ότι επειδή το βλέπουμε και εμείς καθώ έχουμε παιδιά 18 και άνω, υπάρχουν τεράστια ελλείμματα, εκπαιδευτικά ελλείμματα. Αν ρωτήσετε και του γονεί, ή αν είστε γονεί, το καταλαβαίνετε. Αυτά τα δύο χρόνια που χάσαμε, τα χάσαν τα παιδιά μα. Και υπάρχουν ευθύνε εδώ πολιτικέ, ξαναλέω, θα πρέπει να είναι ενώπιον εξεταστικών και εδωλίων η πολιτική από του κατώτατου, κατώτερους μέχρι τους ανώτατους και οι λοιμοξιολόγοι με τις προτάσεις αυτές θα έπρεπε να έρθουν οι ασυλίες τους και να δούμε και τα άλλα σκάνδαλα τύπου Pfizer-Gate που ποια αγόρασαν εμβόλια, πόσα λεφτά πήρανε, πόση προμήθεια πήρανε, όλα αυτά πρέπει να έρθουν στο φω. Αλλά υπάρχει τεράστια ευθύνη εδώ για το θέμα των παιδιών και πόσο φαίνεται ότι στερούνται, έχουν τεράστια κενά. Μου λένε συνάδελφοι ότι αναγκαζόμαστε και κλείνουμε και ένα σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Να καταλάβετε το έγκλημα τύπων σαν το Φάουτσι ή σαν του Νουδούλου και του λοιπού, μάλλον όχι Νουδούλου, όλο το σύστημα εδώ, το ενίο κόμμα, στήριξε αυτά τα εγκληματικά μέτρα. Να σας θυμίσω ότι είχε πει το 21ο Φάουτσι ότι είναι, ακούστε, είναι αποδεδειγμένο πως όταν καθιστάς δύσκολη την επιβίωση για ανθρώπους, δύσκολο το να ζήσουν τη ζωή, τη ζωή τους, χάνουνε, ξεχνούνε τις ιδεολογικές τους λυθιότητες και απλά δέχονται τις υποχρεωτικότητες. Κοιτάξτε εδώ, πολιτική ιδεολογία που κυβέρνησε τον πλανήτη, εάν λέει, είναι αποδεδειγμένο ότι αν κάνεις τη ζωή τους δύσκολη, θα ξεχάσουν τις ιδεολογικές τους βλακίες και απλά θα δεχτούν τις υποχρεωτικότητες περιεμβολιασμού και τα λοιπά και μέτρων και τα λοιπά. Πάρα πολλά ψέματα έχουν αποκαλυφθεί σε αυτή την επιτροπή που ξαναλέω αξίζει να την ξέρουν όλοι οι πολίτες της ανθρωπότητας. Αρχικά προφανώς και το ψέμα είναι το κινέζικο ψέμα ότι δεν βγήκε ο κορονοϊός από τη Γουχάν από εργαστήριό τους για το οποίο πληρώναν Αμερικανοί. Αλλά βγήκε λέει από μια αγορά ξέρω εγώ, κρεάτων στο Γουχάν και τα λοιπά. Και μάλιστα ο Αφάουτσι το σύχαμα, το ίδιο πράγμα έλεγε ότι πρόκειται για έναν ιό ο οποίο ε, ήταν στη φύση, ε, δημιουργήθηκε, εξελίχθηκε και μετά μεταπίδησε σε άλλο είδο, το ανθρώπινο είδο, την άνοιξη του 20 και καλά, υποτίθεται. Βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, από τι έρευνε που γίνονται και από τι επιτροπέ στους Αμερικανού, γιατί εδώ είπαμε τα έχουν καταπιεί όλα όλοι, ε, ήταν δημιούργημα ανθρώπινο ο κορονοϊό και αναγκάστηκε τώρα ο Φάουτσι να πει μπορεί Μπορεί να είναι έτσι. Ενώ ήταν ξεκάθαρος το, 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 όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός ότι πρόκειται για ένα νέο που έχει δημιουργηθεί στη φύση. Είναι κάτι τελείως φυσικό. Επίσης, φάνηκε ότι α, από το Εθνικό Ίδρυμα για την καταπολέμηση αλλεργιών και μεταδοτικών ασθενειών, τον είπα, α, εδώ λοιπόν ο, α, ο, 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 ο νιν υποδιευθυντής του, ο Λόρενς Ταμπάκ, Λόρενς Ταμπάκ μίλησε και αυτό στην Εξεταστική Επιτροπή και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο είναι και αυτό ε, συγκλονιστικό, πως πράγματι οι Αμερικανοί δίνανε λεφτά ουσιαστικά σε τέτοιου είδους ε, βιολογικά εργαστήρια και ιούς, όπως και στο Γουχάν. Επί δηλαδή, στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν για να μπορέσουν να βρουν τρόπους να επεκτείνουν και να χειραγωγήσουν ουσιαστικά τους ιούς και τις δομές του, το DNA τους. Δεν είναι λεφτά οι Αμερικανοί, έχουν πληρώσει οι Αμερικανοί για αυτόν τον λόγο και έχουν πληρώσει και το Γουχάν, το κινέζικο, για να κάνουν πιο ε, του δυναμικούς τους ιούς ουσιαστικά, πιο επιθετικούς. Τα έχουν πληρώσει αυτά οι Αμερικανοί οι φορολογούμενοι. μέσω διαφόρων εταιριών όπως είναι το Eco Health, το οποίο ακριβώς Δούλευε αυτή η εταιρεία στο Wuhan για να κάνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Ε, ναι. ε, στην Κίνα δηλαδή δουλεύανε ακριβώ επειδή δεν επιτρέπονταν να γίνει στι ΗΠΑ. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο κάνανε να αναπτύξουν και να ενισχύσουν του κορονοϊούς και το κάνανε στο Wuhan, διότι δηλαδή δεν είχαν άδεια να το κάνουν στην Κίνα. Το κάνανε και στην Ουκρανία και τα βρήκαν τα εργαστήρια οι Κινέζοι όταν κατέλαβαν περιοχέ. Εκεί εμπλεκόταν και ο Biden και ο, ο γιο του το Σύχαμα. Επίσης, τον Ιούλιο του 23 σε παραδοχή ουσιαστικά αυτής της κατάστασης, το Υπουργείο Υγείας των Αμερικανών απέκλεισε το Ινστιτούτο Ιολογίας του Γουχάν από μελλοντικές οικονομικές χορηγίες για τα επόμενα 10 χρόνια. Προφανώς, διότι φάνηκε το γεγονός ότι κάνανε πειράματα Αμερικανοί με λεφτά Αμερικανών για να, όπως μας ομολόγησε εδώ ο Ταμπάκ, ο υποδιευθυντής του σχετικού κέντρου που σας ανέφερα πριν για την πρόληψη λιμόξεων, είπε ότι ουσιαστικά ε, ενισχύαμε τις πρωτεΐνες των ιών από κορονοϊούς σε νυχτερίδες, τα οποία ε, πειράματα κάναμε στην Κίνα και ενώναμε ε, τον ιό, τον ενισχυμένο πρωτεϊνικό στέλεχος του ιού της νυχτερίδας, το βάζαμε σε ανθρώπινο DNA ή σε μοντέλο ποντικού έτσι ώστε να δούμε πόσο πιο ισχυρό μπορεί να γίνει. Είδαμε πόσο ισχυρό έγινε, πόσο κόσμο σκοτώσατε. Και ουσιαστικά αυτή η σε μοντελο ποντικου ετσι ωστε να δουμε ποσο πιο ισχυρος μπορει να γινει ειδαμε ποσο ισχυρο εγινε ποσο κοσμο σκοτωσατε και ουσιαστικα αυτη η εταιρεια Ecohealth που σα είπα που πληρωνόταν από του Αμερικανού πράγματι είχαν πάρει του ιού SARS και MERS και του κάνανε 10.000 φορέ πιο επιθετικού. Αυτά τα λεφτά πληρώνανε οι δυτικοί στην Κίνα. Για να καταλάβετε τα εγκλήματα και των Κινέζων και των Αμερικανών εδώ. Ε, υπάρχουν πολιτικοί λοιπόν τώρα οι οποίοι, ε, επειδή δεν μιλάνε αρκετά τα σακάκια αυτά τα ελληνοξιολόγοι, θα του ε, αναγκάσουν το μέσω τη δικαστική οδού να αρχίσουν να τραγουδάνε, διότι δεν έχουν δώσει όλα τα έγγραφα όπω καταλαβαίνετε, όπω μπορεί να φανταστεί κανεί γιατί. Ποιο ξέρει τι έχουν ήδη κρύψει και καταστρέψει. Ιδίω το κέντρο για την πρόληψη των λοιμόξεων, το CDC το λεγόμενο, δεν δίνει τα έγγραφά του. Το έχουν απειλήσει λοιπόν οι Ρεπουμπλικάνοι, τα μέλη τη επιτροπή αυτή, ότι μέχρι τι 30 Μαου δεν τα δώσετε, θα αναγκαστούμε σε εξαναγκαστικά μέτρα μέσω της δικαστικής οδού. Ε, να θυμίσω ότι το CDC ουσιαστικά ήταν αυτό που βοήθησε τον Biden στα, στις υποχρεωτικότητες και τα πήραν εδώ και τα παπαγαλάκια. Οι πίθηκοι που την Δύση, τα, οι, οι δικοί μας πολιτικοί πυθίκησαν και πήραν τα μέτρα του Biden. Ποια είναι τα μέτρα του Biden, Ο, το, 20, το 2021, ναι. Ε, επέβαλε ουσιαστικά μέτρο το Σεπτέμβριο του 2021 υποχρεωτικού εμβολιασμού σε όλου του ε, εργαζόμενου στο Ομοσπονδιακό Κράτο τον ΗΠΑ, με εξαίρεση ιατρικούς ιατρικού λόγου ή θρησκευτικού λόγου. Εδώ δεν υπήρχαν ούτε τέτοιε εξαιρέσει για του υγειονομικού. Πετάξαν στα σκυλιά έξω. Τα σκυλιά της, ε, του πολέμου που κυβερνούν τη χώρα μα πετάξαν στα σκυλιά του υγειονομικού και δεν το έχουν πληρώσει ακόμα. Μέχρι και στην Αμερική, ξαναλέω, υπήρχε εξαίρεση για θρησκευτικού και ε, υγειονομικού λόγου. Κάποιοι μπορούσαν να μην κάνουν το εμβόλιο υποχρεωτικά το προσέβαλαν νομικά και επειδή εκεί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη σχετικά σε σχέση με εδώ που δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνη. Κακώ υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Αν υπήρχε ανομία, θα καταλαβαίναμε καλύτερα την έλλειψη ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ίσω, και θα μα οδηγούσε σε εξέγερση και να πάρουμε την, την χώρα στα χέρια μα και να πάμε σε πραγματικό σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό και όχι φασίζον. Ε, στην Αμερική λοιπόν το προσέβαλαν. Και τον Μάρτιο του 23 τα δικαστήρια το κατέστρεψαν αυτή την αποφάση του Μπάνι, την Πίταξαν στη μούρη, την τρύψανε του, του Σαπιωμούρη, του πάνε φάτινα την να, να αποφασίσου, ένα ε, ε, γεροντάκι με άνοια πήγε να καταστρέψει πόσες χιλιάδες ανθρώπους, δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς όμως κάποιοι ε, το πλήρωσαν το τίμημα και στην Αμερική, ο Αμερικανικός στρατός έδιωξε χιλιάδες μέλη του επειδή δεν δέχτηκαν την υποχρεωτικότητα, τους κάλεσε μετά πίσω όταν ξεκίνησαν οι μηνύσει, αλλά ελάχιστοι επέστρεψαν, πήραν τα λεφτά τη αποζημίωση και του τους είπαν: Επειδή δεν σκοτωθείτε εσεί στο διάλογο, πάντα και πολεμάτε, και εμεί ε, με τα λεφτά που πήραμε από τι αποζημιώσει σα ε, αγνοούμε κανονικότατα, σα γράφουμε κανονικότατα. Ε, ναι, ουσιαστικά η. Η τελευταία έρευνα που επικαλείται εδώ η, το Κογκρέσο των Αμερικανών, στην οποία συμμετείχαν 91 εκατομμύρια πολίτε από 8 χώρε και που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο, έδειξε ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού τη Pfizer, τη Moderna και τη AstraZeneca είχαν προφανώ παρενέργειες στην καρδιά, στο, σε θρομβώσει, ζητήματα στον εγκέφαλο κ.ο.κ. Και όλε αυτέ τι πληροφορίε που σα είπα τις μπορούν και τι λαμβάνουν οι Αμερικανοί πολιτικοί, διότι υπάρχει το λεγόμενο Freedom of Information Act, νόμο δηλαδή για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα οι Αμερικανοί πολίτε. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να είναι δημόσιο. Όλα τα κρύβουν. Από το IPEX που έκανα εγώ δική μου έρευνα για το, για το βιβλίο μου για τον τόμο των υποχρεώσεων στο Αιγαίο, δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Είναι όλα κρυμμένα. Δεν υπάρχει νόμο από χαρακτηρισμού και δημοσίευση. Σε σοβαρό κράτο, όπω είναι η οι πολίτε τι λένε, ότι πρέπει να έχουμε δικαίωμα να δούμε τι συζητάτε και τι διαπραγματεύεστε, τι ξεπουλάτε, πώς μας σκοτώνετε, πώς μας δολοφονείτε κτλ. Τουλάχιστον μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μετά, ειδικά για τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων, να αποχαρακτηρίζονται οι συνομιλίες, να ξέρουμε ποιο πρόδωσε. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι το χειρότερο κοινοβουλευτικό, προδοτικό και ολιγαρχικό μοντέλο αυτό το οποίο έχουμε. Δυστυχώ. Ε, δεν υπάρχουν τι δυνατότητε. Αν πάμε σε πολύτιμα δημοκρατία, φίλε και φίλοι, που γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αυτό είναι ο το σκοπό του καναλιού. Θα γλιτώνουμε και από τέτοιε υποχρεωτικότητε, κράτο Λεβιάθαν, μηνυματάκια, απαγορεύσει. Δεν θα πα σε άλλο δήμο, μην πα στη θάλασσα. Δεν έχει πρόσβαση, γιατί ταξικά θα υποφέρει σκουπίδι στην παραγκούπολη που έχουμε φτάσει στην Αθήνα. Όλα αυτά μα τα έχει επιβάλλει το πολιτικό σύστημα και το καθεστώ. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα σπάσουμε, να τα τσακίσουμε, να τα νικήσουμε με πολίτημα δημοκρατία και να του οδηγήσουμε όλου αυτού ενώπιον των ευθυνών του να μάθουμε τι ασυδοσίε του στα διεθνή. Να μάθουμε τι ασυνδοσίε του στα υγειονομικά και να οδηγηθούν εκεί που πρέπει, προφανώ, αν έχουν ε, ε, προχωρήσει σε παρανομίε, στα κάτεργα ποινικά. Ο Αυτά, φίλε και φίλοι, για την εξέλιξη αυτή τη ΕΠΑ. Πείτε μου την άποψή σα, πώ τη βλέπετε αυτή την εξέλιξη, ποια, τι θα έπρεπε να γίνει στη χώρα μα, Αν θα έπρεπε να ανοίξει κουβέντα περί κορονοϊού και των εγκλημάτων και το τι ακριβώ συνέβη, Διότι κάποιοι πήραν αποφάσει ε, με ενισχυμένε εξουσίε, δίχω να λογαριαζούν κανέναν γίνανε δικτά, τύρανοι μάλλον, δικτάτορες είναι, βάσει συντάγματο είναι δικτάτορε, γίνανε τύρανοι ωστόσο. Να δούμε λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρξουν τέτοια ζητήματα. Και γράψτε κάτω στα σχόλια δικέ σα εμπειρίε από τέτοια περιπτώσει ασυδοσία, περί υποχρεωτικότητα, περί βίαιων αντικοινωνικών, αντιλαϊκών μέτρων. Ποια είναι η εμπειρία, τι θα έπρεπε να γίνει από εδώ και πέρα. Μα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Ε, κάντε γράψτε στο κανάλι, το έχετε κάνει ήδη. Η μισή και πέρα από εσά δεν το έχετε κάνει. Θα μα δυναμώσετε να το κάνετε. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται επόμενα βίντεο σαν ειδοποίηση. Κοινοποιήστε όμω το, το βίντεο αυτό σε γνωστού και φίλου. Και όπω πάντα, αν θέλετε να βοηθήσετε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε για ελεύθερη ενημέρωση και σχολιασμό, αλλά και με αντιπροτάσει, σκεφτείτε να βοηθήσετε το κανάλι. Ουσιαστικά μέσω τη σελίδα του Patreon, κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να βρείτε τον τρόπο πώ να το κάνετε. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. το ηλίθιο παπουδάκι με την άνοια που το οποίο ξαναλέω το άκουγε όλη η ανθρωπότητα ότι έκανε οι αθλαιότητες του Biden κάνανε και οι άθλοι, οι αχροί εδώ οι πίθηκοι που πιθήκηζαν, οι μαϊμούδες μάλλον ε, για να δείτε τώρα ποιος άνθρωπος αποφάσισε για αυτά τα θέματα παγκοσμίω. Σε πρόσφατη ομιλία του, έχει άνοια ο άνθρωπος, σε πρόσφατη ομιλία του είπε ότι κατά τη διάρκεια του, πα, του, του, του κορονοϊού, της πανδημίας, ήδη μου να λέει αντιπρόεδρος. Ε, ε Προχθέ, λοιπόν είπε ότι τα πράγματα ε, ήταν πολύ δύσκολα όταν ήταν αντιπρόεδρο κατά τη διάρκεια τη πανδημία του κορονοϊού. Ναι. Ε, να σα πω ότι ο κορονοϊό εμφανίστηκε τρία χρόνια μετά την, μετά την, τότε θητεία του, αφού έφυγε από την ε, θητεία του. Όταν ήμουν, λέει, ε, αντιπρόεδρο, τα πράγματα ήταν δύσκολα κατά, το, κατά τη διάρκεια τη πανδημία και καθώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, μου είπε ο Μπαράκ, σαν πρόεδρο του τότε. Πήγαινε στο Ντιτρόιτ και βοήθησε να, να λυθεί το πρόβλημα. Τι, τι, τι λέει ο άνθρωπο. Και είπε επίση ότι τότε λέει ο καμένο ο Δήμαρχο ε, ξόδεψε χρόνο μαζί μου παραπάνω από ό,τι θα ήθελε για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, σε παραζάλι. Αναφερό. Δε, γελάω. Εντάξει, είναι, δεν είναι αστείο βέβαια. Αλλά εντάξει, εδώ πρώτον, πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να σταματήσουν να τον εκμεταλλεύονται και να τον αποσύρουν από, το, από, την, από τον προεδρικό αγώνα και αφετέρου να δούμε πώς, τον, πώς το επέτρεψαν να πάρει αποφάση όλη την ανθρωπότητα και τι σημαίνει αυτό για τα σαρκία εδώ που κατ' εντολήν του κάνουν τα εγκλήματά του στην κοινωνία μας. Αυτό το οποίο αναφέρεται, το έψαξα, ανέφερε ο Μπάιντεν, ουσιαστικά ήταν το 2011, πράγμα ήταν αντιπρόεδρος ο Ομπάμα, τον είχε στείλει ο Ομπάμα στο Διτρόιτ για να σώσουν την αυτοκινητοβιομηχανία της, του Ντιτρόιτ μετά την οικονομική καταστροφή του 2008. Σε αυτό αναφορά τα στο μυαλό του και μιλούσε για κορονοϊό. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν είναι φυρμάνια και τα συχάματα εδώ, η βρωμοτρομολάγνη, νεκρολάγνη, μα κατέστρεψαν την κοινωνία, την οικονομία μα, τα παιδιά μα και την υγεία σε έναν βαθμό. Οδήγησαν ανθρώπου στην εξαθλίωση, δηλαδή στην ανεργία, για να καταλάβετε πόσο φτηνό και ποταπώνει το πολιτικό μα σύστημα.